Πάμε εδώ να συναντήσουμε τον κύριο Αχιλλέα Πληθάρα. Είναι ο υπεύθυνος προγραμμάτων μείωσης αποτυπώματος της WWF Ελλάς. Καλό μήνα και καλό μεσημέρι, κύριε Πληθάρα. Καλό μήνα. Λοιπόν, τώρα, γιατί το βγάλαμε τον κύριο Πληθάρα. Λέει ο τίτλος: Πλαστικά καλαμάκια πολλούνται παράνομα, καταγγέλει WWF. Ναι, πολλούνται. Δεν ξέρω, παράνομα πολλούνται. Πάντως, σε πανηγύρι. Ότι πολλούνται. Σε πανηγύρι, σε λαϊκές. Έχουμε δει ξεχωριστούς πάγκους που πουλούν πλαστικά καλαμάκια. Σωστά. Ο νόμος τι έλεγε. Ο νόμος έλεγε ότι από τον Ιούλιο του 2021, ένα χρόνο πριν, και με μια περίοδο χάρη το 2022, το Μάιο, θα έπρεπε να σταματήσουν να κυκλοφορούν στην αγορά πλαστικά καλαμάκια. Ναι. Και γιατί, όχι γιατί κανείς θέλει να ταλαιπωρήσει τον Έλληνα που θέλει να πίνει το φρέντο του. Ναι. Είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τα πλαστικά καλαμάκια όσον αφορά την πλαστική ρύπανση και γι' αυτό πρέπει να καταργηθούν. Λοιπόν, εδώ στην Ελλάδα, είναι κάτι που έγινε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ στην Ελλάδα καταλαβαίνετε ότι βρήκαμε ευκαιρία να ξεφύγουμε από εκεί. Γι' αυτό υπάρχουν ακόμα βιομηχανίες πλαστικών που παράγουν τέτοια καλαμάκια. Έμαθα χθες ότι μία τιμωρήθηκε γι' αυτό στην Κρήτη. Και υπάρχουν και εισαγωγές που γίνονται παράνομα από Τουρκία ή από άλλες χώρες. Άρα από εκεί ξεκινά το κακό, έτσι, ότι και όχι, υπάρχει παραγωγή. Συγγνώμη, δεν ξεκινάει από εκεί. Παραγωγή το κακό. Και υπάρχει. Εγώ διαφωνώ. Δεν ξεκινάει από εκεί το κακό. Το κακό ξεκινάει από το γεγονός ότι κανένας μας ή ελάχιστοι είμαστε ικανοποιημένοι με τα καινούργια καλαμάκια που έχουν κυκλοφορήσει. Δεν είμαστε. Τα χάρτινα, όχι. Και ψάχνουν όλοι να πιούν τον καφέ τους με το κλασικό. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Είναι κάποιες προσπάθειες καινούργιες που έχουν αντικαταστήσει τα πλαστικά που είναι καλά, αλλά στην πλειοψηφία το καλαμάκι το καινούργιο στα 2-3 λεπτά δεν βολεύει, κύριε Πληθάρα. Κοιτάξτε, βέβαια, λέμε και πάλι το πλαστικό καλαμάκι είναι η κορυφή του παγόβουνου. Υπάρχουν και άλλα πλαστικά που είναι προβληματικά. Σωστό. Αλλά μιας και μιλάμε για το καλαμάκι, να πούμε το εξής, ότι αυτό είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε εμείς για να προστατεύσουμε τις θάλασσες μας, να προστατεύσουμε τη βιοποικιλότητα σε θάλασσες και στεριά και να προστατεύσουμε και την ίδια μας την υγεία. Έτσι, γιατί μικροπλαστικά εντοπίζονται στο αίμα μας, στον πλακούντα. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι δεν είναι κάτι το οποίο κάποιοι κακοί οικολόγοι ήθελαν να βγάλουν για να πιέσουν τον Έλληνα καταναλωτή. Υπάρχει πρόβλημα. Εφόσον υπάρχει πρόβλημα, το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι είτε να μην χρησιμοποιούμε καλαμάκι για να πίνουμε τον καφέ μας, είτε να βρούμε κάποια εναλλακτικά. Και πρέπει να πω ότι πολλούνται και ακριβά. Δηλαδή είναι τώρα και αφού έχει έλλειψη. Είναι αφού οι τιμές είναι ψηλές που πολλούνται. Νόμος της αγοράς. Έχω δει φωτογραφίες. Λοιπόν, νόμος της προσφοράς και της δίκης. Γεια σας, κύριε καλά, Πληθάρα. Ευχαριστούμε πολύ. Πάρα ό,τι θέλετε πάντα ξέρετε ότι είμαστε εδώ στο πλευρό σας. Να είστε καλά. Ναι. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε εμείς για σήμερα, όπως λέει ο Βουλαρίνος. Τώρα μάθα πιούμε καφέ. Ναι. Τι θέλετε, με χάρτινο. Με χάρτινο. Για λίγο. Μετά το γυρίζουμε ανάποδα.